Σε συναγερμό, οι ελληνικές αρχές αναζητούν τα έχνη του τρομοδέματος τον Λουκά Παπαδήμου. Με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο πρώην Πρωθυπουργός. Οι αντιτρομοκρατικοί εξετάζει αν έχουν αποσταλεί φάκελοι, βόμβες και σε άλλους πολιτικούς. Σε ανασκόπηση των μέχρι στιγμής συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες, προβαίνει σήμερα ο Έσπεν Μπαρθέιντε. Στο στούντιο, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης σχολιάζει τις εξελίξεις. Με τις δέουσες τιμές, η Κύπρος αποχαιρετά 17 παλικάρια της ΕΛΔΙΚ. Παραδόθηκαν τα λείψανα των μέχρι πρότινος αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται αγοράκι ηλικίας 7 χρόνων που χτυπήθηκε από όχημα. Επιχειρούσε να διασταυρώσει τη λεωφόρα μοχός του στην Ορόκλινη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς βλέπει η αντιτρομοκρατική στην Ελλάδα πίσω από την έκρηξη στον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας και πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Λουκά Παπαδήμο. Για τις έρευνες, τις φωνές για ολιγορία των αρχών αλλά και για την κατάσταση των τραυματιών θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΛΦΑ Ελλάδος, Ηρώ Καριοφίλη. Ηρώ, σε χαιρετώ από τη Λευκωσία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καταρχήν αρχίσουμε με την υγεία των ανθρώπων. Πώς είναι στην υγεία τους? Παραμένει ο Λουκάς Παπαδήμος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, για καθαρά προληπτικούς λόγους. Επιφανειακά ήταν τα τραύματά του, όπως επίσης και του οδηγού και του συνοδού που ήταν στη θέση του συνοδηγού. Δεν έχουν το παραμικρό, η κατάστασή τους είναι σταθερότατη. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, προσανατολίζονται προς τη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς οι αρχές. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής τρομοδέματα έχει στείλει μόνο η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Και θα θυμίσω ότι πριν από περίπου 1-1,5 μήνα είχε αποστείλει και στο εξωτερικό 2, ένα στην έδρα του Δέλτα Νιτάφ στο Παρίσι και ένα στο γραφείο του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών του Σόιμπλε. Ενώ είχαν επιχειρήσει να στείλουν άλλα 8, τα οποία όμως εντοπίστηκαν στο κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι και μπλοκαρίστηκαν. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο δράει η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς και θεωρούν ότι αυτοί κρύβονται από πίσω. Τώρα, όσον αφορά κάποιες άλλες επιστολές, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή είναι προληπτικές οι έρευνες? Γιατί... γίνεται έλεγχος σε κέντρα διαλογής των ΕΛΤΑ, όπως επίσης και σε ιδιωτικές εταιρείες, είτε security είτε ταχυμεταφορών. Αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει, ευτυχώς δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι. Μέχρι στιγμής. Από ό,τι φαίνεται, φυσικά αυτό μπορεί να, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι βάλαν μικρή ποσότητα για να μην εντοπιστεί ίσως από τις αρχές. Αλλά υπάρχει έτσι κάποια κατεύθυνση στις αρχές ότι απλώς ήθελαν να δείξουν ότι εμείς μπορούμε να στείλουμε όπου θέλουμε ή θέλαν να προκαλέσουν και μεγαλύτερο κακό και προφανώς δεν τα κατάφεραν? Όχι, μεγαλύτερο κακό δεν ήθελα να προκαλέσουν και φαίνεται αυτό. Άλλωστε, πραγματικά ήταν πολύ τυχερός ο πρώην Πρωθυπουργός. Μπορεί βέβαια, επειδή ήταν σε πολύ κλειστό χώρο στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου, να δέχτηκε όλο το οστικό κύμα. Αν αυτό δηλαδή συνέβαινε σε εξωτερικό χώρο, πραγματικά δεν θα είχε πάθει το παραμικρό. Δεν φαίνεται πως θέλει να προκαλέσουν θύματα. Και μέχρι στιγμής τα τρομοδέματα που έχουν στείλει περισσότερο χαρακτηρίζονται ως εμπριστικές βόμβες, υπό την έννοια ότι γίνεται ένας θόρυβος και πιάνει φωτιά και όχι εκρηκτικές. Σημειολογικό είναι κυρίως το χτύπημα. Και η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς έχει δείξει ότι μέχρι στιγμής, όσοι και αν συλληφθούν από αυτούς, γιατί κοντεύουμε περίπου τις 100 συλλήψεις, έχουν μία δεξαμενή ανθρώπων και μπορούν και τα συνεχίζουν. Σημειολογικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δυστυχώς αυτό που ήθελαν το κατάφεραν. Σημειολογικά. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο έχει να συμβεί σε πρώην Πρωθυπουργό ή εν ενεργεία Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεκαετία του 30, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ωστόσο όμως, υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα όσον αφορά την προστασία αυτού του ανθρώπου, γιατί εάν δούμε ποιος ήταν και πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, είναι σαν να φωτογραφίζουμε έναν υποψήφιο στόχο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, θα μπορούσαν να είναι στόχοι όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί ή όλοι οι πρώην Υπουργοί Οικονομικών που έχουν περάσει ποτέ από κυβερνήσεις. Ο Λουκάς Παπαδήμος είχε ικανό αριθμό αστυνομικών. Μπορεί να μειώθηκαν από τους 12 στους 8, ωστόσο τα μέτρα ασφαλείας του κρίνονται επαρκή. Τώρα, το γεγονός ότι βρίσκουν κάποια κενά ασφαλείας, γιατί αυτό με το τρομοδέμα απέδειξε ότι όντως εκμεταλλεύτηκαν οι τρομοκράτες κάποιο κενό ασφαλείας και μπόρεσαν και έστειλαν το τρομοδέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την έρευνα. Είχε γίνει αναφορά σε προκηρύξεις του Λουκά Παπαδήμου και από την Πολαρούπα και από τη συνωμοσία πυρήνων φωτιάς, όπως είχαν γίνει αναφορές και σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμη και σε πολιτικούς και σε δημοσιογράφους και σε αστυνομικούς. Αλλά είναι ένα θέμα τώρα της έρευνας αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Λοιπόν, να πάμε στον Κυπριακό, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η προσπάθεια είτε για γεφύρωση των διαφορών των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του διαλόγου. Στην παρούσα φάση στο τραπέζι φέρεται να βρίσκεται μόνο η πρόταση Αναστασιάδη, ενώ η Λευκοσία θεωρεί το κλειδί βρίσκεται στην Τουρκία. Μαζί μας είναι ο Χριστόφορος Χριστοφή για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και κάποιες δηλώσεις. Χριστόφορε, σε χαιρετώ, που έγιναν πριν από λίγο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την παράδοση των οστών. Ήταν στην επίσημη τελετή παράδοσης λειψάνων πεσόντων του 1974 στους οικείους τους, στους συγγενείς τους εξ Ελλάδος. Ο πρόεδρος σχολίασε την πρότασή του στην ομιλία του. Σε εκτός κειμένου αναφορές είπε ότι δεν είναι μια πρόταση απλώς για το Θεαθήνα, αλλά είναι μια πρόταση ουσίας. Υπέβαλε αυτή την πρόταση για να αποφύγουμε το αδιέξοδο, επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πάμε στην Γενέβη και να γυρίσουμε πίσω με απτά αποτελέσματα. Και σημείωσε, Θωμά, ότι αυτή η πρόταση φαίνεται ότι δεν έχει ανταπόκριση από την πλευρά των κατεχομένων μέχρι στιγμής. Και αυτή είναι και η εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά στις επαφές του Espen Barthéinte των τελευταίων 48 ωρών. Υπάρχει απόσταση, ωστόσο υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία. Το γεγονός ότι η άλλη πλευρά έχει αφαιρέσει από τα στοιχεία που πήγαινε και έφερνε ο κύριος Έιντε το θέμα της πακετοποίησης είναι κάτι που εκτιμάται ως θετικό. Υπάρχει βεβαίως απόσταση και όπως μεταδώσαμε και χθες το βράδυ, κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η στάση και ο ρόλος της Τουρκίας. Φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να ανοίξει τα χαρτιά της σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της ασφάλειας και την πτυχή των εγγυήσεων και γι' αυτό το λόγο φέρονται και τα χέρια του Μουσταφά Κιντζή να είναι δεμένα. Η κυβέρνηση, και θα μας τα πει καλύτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο, θεωρεί ότι ο κύριος Έιντε πρέπει να αφήσει το παρεδώσει στην προκειμένη περίπτωση και να απευθυνθεί αλλού, ενδεχομένως να του ζήτησαν και θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Χριστοδουλίδης να μεταβεί στην Άγκυρα και να πραγματοποιήσει επαφές εκεί προκειμένου να γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας και μένει να δούμε αν αυτό ενδεχόμενα θα καρποφορήσει. Τώρα, από πλευράς Πάνου Καμένου είχαμε κάποια δήλωση σχετική με τον Κυπριακό. Εσύ ήταν εκεί. Ο Πάνος Καμένος σχολίασε την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο αλλά και την Κύπρο. Ήταν έντονος, καταδίκασε όλα όσα βλέπουμε να γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα. Χριστόφερε, μείνε εδώ μαζί μας να κονσολίσουμε στο στούντιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Νίκο του Χριστοδουλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλό μεσημέρι. Θα πιαστώ από το τελευταίο, όχι από τον κύριο Καμένο, αλλά από το τελευταίο πριν από τον κύριο Καμένο που είπε ο Χριστόφορος, ότι τα χέρια του κύριου Ακιντζή είναι δεμένα και από ό,τι φαίνεται έχει ζητήσει τη δική μας πλευρά να απευθυνθεί ο κύριος Έιντε στην Τουρκία. Και αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα ουσιαστικά. Και θα ήθελα έτσι λίγο περισσότερο κάτι να μας πείτε. Ποιος ο λόγος αυτού του πινκ-πονγκ από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι και δεν είναι κάτι που το οποίο είναι εκτίμηση, ότι το μπαλάκι είναι στο τραπέζι της Τουρκίας. Κοιτάξτε, η πτυχή της ασφάλειας, του κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγύησεων, που πολύ ορθά έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή όλοι αποδέχονται και είναι μέσα στο πλαίσιο της θερμής υποδοχής που έτυχε η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να συζητηθεί και να έχουμε ενώπιό μας κατάληξη. Να ξέρουμε ποια είναι η λύση σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν και εσωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε ότι στις εσωτερικές πτυχές υπάρχει και η τουρκοκυπριακή προσέγγιση, υπάρχει και η τουρκοκυπριακή θέση και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Την ίδια στιγμή όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι και αντιλαμβάνονται όλοι και οι συνομιλητές μας ότι δεν μπορεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να δεσμεύσει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, την Τουρκία σε σχέση με το κεφάλαιο ασφάλειας και εγγύησης. Και είναι γι' αυτό το λόγο που ο ειδικός σύμβουλος, και μπορώ να σας το αναφέρω ότι έγινε, αν θέλετε, προτροπή προς τον ειδικό σύμβουλο να μιλήσει και με την Τουρκία, να επισκεφθεί την Τουρκία, να συζητήσει. Από την Τουρκία εξαρτάται, αν θέλετε, αν θα προχωρήσει αυτή η προσέγγιση, αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή να προσθέσω στα όσα πολύ ορθά έχουν ακουστεί, ότι αναμένουμε και ενημέρωση από τις Βρυξέλλες. Χθες έγινε μια σημαντική συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ.
Υπήρξε, όπως γνωρίζετε προηγουμένως, τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου. Φαίνεται. Τι ζήτησε ο Πρόεδρος να γίνει αυτή η συνάντηση, το ζήτησε ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος ζήτησε να επικοινωνήσει με τον κύριο Τούσκα ακριβώς για να μεταφερθούν πολύ συγκεκριμένα μηνύματα προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Η προσέγγιση από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Τούσκα, ήταν απόλυτα ικανοποιητική. Το μήνυμα ήταν ότι τα ευρωτουρκικά περνούν μέσα από τη Λευκοσία, περνούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, περνούν μέσα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Άρα να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από τον Ειδικό Σύμβουλο. Ευελπιστούμε να φέρει αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος εξέφρασε, να το αναφέρω και αυτό, την ετοιμότητα του να συναντηθεί ανά πάσα στιγμή με τον κύριο Ακκίνητζη για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνει αυτή η διαβούλευση με την Τουρκία. Πριν να δώσω το λόγο στον Χριστόφορο, γιατί το βλέπω είναι έτοιμο, θέλει να ρωτήσει πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μιας και αναφερθήκαμε στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε από τη χθεσινή τη συνάντηση και από τη χθεσινή συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν, βλέπετε ότι υπάρχει έτσι ένα. Έτσι, σαν η στάση του να είναι λίγο πιο καλύτερη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου επιτρέπετε όρος. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, η στάση δική μας απέναντι στην Τουρκία πλέον ποια είναι? Διότι διαχρονικά στηρίζαμε την ένταξη της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή και μετά όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά το δημοψήφισμα και όλη αυτή την κατάσταση, ποια είναι η στάση που κρατάμε εμείς? Είναι πολύ εύστοχο τα ερωτήματά σας, ειδικότερα το πρώτο που αφορά αυτή την προσέγγιση της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε μια διαφορά, το διαπιστώσατε και εσείς. Ακριβώς. Και να αναφέρουμε γιατί, ότι προκύπτει μέσα και από τις συζητήσεις του Τούρκου Προέδρου, και εδώ θα επικαλεστώ και τις συζητήσεις που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Πεκίνο, για τις οποίες αντιλαμβάνεστε ότι ενημερωθήκαμε πλήρως, ότι ενδιαφέρει την Τουρκία η ευρωπαϊκή της προοπτική, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή, είναι απόλυτα ρεαλιστές, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, η πορεία ενδιαφέρει, γιατί η πορεία μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα δεδομένα, αποτελέσματα που ενδιαφέρουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα της φιλελευθερωποίησης των θεωρήσεων εισόδου. Αυτό το θέμα ενδιαφέρει την Τουρκία. Η αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης, που δυστυχώς κάποιοι στην Κύπρο ακούω δηλώσεις που γίνονται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί. Δεν έχει συμφωνηθεί, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δώσει τέτοιου είδους έγκριση. Όλα αυτά περνούν μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία, περνούν μέσα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Και είναι εδώ η δική μας προσέγγιση. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να κρατηθεί αυτή η πορεία. Να σας θυμίσω ότι η απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας λήφθηκε το 2005 από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2005. Και ήταν μια σοφή ενέργεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί εκεί η Τουρκία διαπραγματεύεται και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Να είστε. Κύριε Εκπρόσωπε, θα πιάσω από αυτό που είπατε νωρίτερα για την ετοιμότητα Αναστασιάδη να συναντηθεί με τον κύριο Ακκίνητζη. Από το πήγαινε, έλα του κυρίου Έντε, προκύπτει ότι υπάρχει αντίστοιχη ετοιμότητα και από πλευράς του κυρίου Ακκίνητζη, ή μένουμε στο ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι μέχρι να του δώσει το OK? Δεν έχουμε ενημέρωση για θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ζήτησε να διαβαστεί το αίτημα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την ετοιμότητά του να συζητήσει μαζί του. Ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Ο κύριος Ακκίνητζη δεν μπορεί να δεσμεύσει την Τουρκία για τα θέματα της ασφάλειας και των εγκύσεων. Άρα η συζήτηση του κυρίου Έντε θα πρέπει να επικεντρωθεί με την Τουρκία. Δηλαδή, αν είναι η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει αυτό το κεφάλαιο, να το συζητήσει με προοπτική κατάληξης. Όχι απλά να ανοίξουμε ένα διάλογο ο οποίος δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, το σημαντικό της πρότασης του Προέδρου. Ο ίδιος πριν λίγο ανέφερε, θέλω να το επαναλάβω, δεν έγινε για επικοινωνιακούς σκόπους. Έγινε ακριβώς για να αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο. Δεν είναι πρόταση διαδικασίας, είναι πρόταση ουσίας, παρόλο που, ξέρετε, όποιος έχει ασχοληθεί στοιχειοδός με τον Κυπριακό γνωρίζει ότι στο Κυπριακό, όταν μιλάμε για διαδικασία, είναι μέρος της ουσίας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι μια πολύ ουσιαστική πρόταση που δεν άπτεται της διαδικασίας, αλλά της ουσίας, και αν πραγματικά όλοι επιθυμούμε να υπάρξει κατάληξη. Η θέση μας εμάς είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η πρόταση όπως είναι, ή ότι μπορεί να εφαρμοστεί ως μια βάση και είμαστε ανοιχτοί σε κάποιες έτσι αλλαγές? Το κλειδί είναι να έχουμε κατάληξη, να γνωρίζουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μας αντιληφθεί καλύτερα και ο κόσμος. Αν η θέση της Τουρκίας είναι ότι, ξέρετε, στο κεφάλαιο ασφάλειας και εγγύησης, εμείς θέλουμε να υπάρχει στρατιωτική τουρκική βάση στην Κύπρο. Άρα δεν υπάρχει λόγος συζήτησης. Δεν πρόκειται και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει για αυτή η προοπτική της κατάληξης, να γνωρίζουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα, διαφορετικά, αν δεν αλλάξει, κύριε εκπρόσωπε, η στάση της Τουρκίας, πού είμαστε, πού πάμε?
Αν δεν αλλάξει η στάση της Τουρκίας, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιθυμία ή ετοιμότητα για λύση του Κυπριακού. Και η Τουρκία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες από μια τέτοια εξέλιξη. Αν επιχειρήσω να χτίσω πάνω στο ερώτημα του Θωμά, επειδή δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρη απάντηση ούτε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είμαστε ανοιχτοί για αλλίωση όχι του χαρακτήρα, κάποιων στοιχείων του περιεχομένου της πρότασης, Αναστασιάδη. Και ενδεχομένως, ποια θα είναι αυτά στα οποία μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις εντός πολλών εισαγωγικών? Η πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εκείνο που αποσκοπεί και εκείνο που δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση, γιατί αν γίνει έκπτωση δεν θα υπάρξει πρόοδος, είναι να έχουμε αυτή την προοπτική κατάληξη. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάμε στις Βρυξέλλες, στη Γενέβη, και απλά συζητούμε χωρίς να υπάρχει αυτή η κατάληξη, τότε δεν θα προχωρήσουμε. Και μιλώ εκ του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης σε αυτά τα τέσσερα κεφάλαια. 26 μήνες διαπραγματεύσεων. Πολύ σημαντικές συγκλήσεις. Συγκλήσεις που επηρεάζουν ακόμη και τη μορφή αυτής της λύσης, της Ζωνικής και Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 4 με 5 μήνες, δεν υπάρχει πρόοδος. Γιατί αντίθετα σε κάποια θέματα έχουμε και υπαναχώρηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά και δεν προχωρεί ο διάλογος. Αν επιθυμούμε να προχωρήσει ο διάλογος, πού είναι το πρόβλημα με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή των διαπραγματεύσεων, που είναι τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα. Άρα εδώ θα δοκιμαστεί η Τουρκία ανάλογα με την αντίδρασή της, την τελική αντίδρασή της στην πρόταση του Προέδρου. Συμπαθάτε με αν κάνω λάθος, αλλά θεωρείται αυτή η πρόταση του Προέδρου μια αλλαγή στρατηγικής, υπό ποια έννοια? Θεωρώ ότι το Κυπριακό συζητήσεω σε μια βάση τον τελευταίο καιρό ότι όλα είναι αλληλένδετα. Uh-huh. Όταν ζητείτε από μια πρόταση ότι πρέπει να κλείνει και να πάμε στο επόμενο, τότε δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια αλλαγή στρατηγική από την πλευρά? Όχι, δεν είναι αλλαγή στρατηγική και δεν είναι πολιτική πρόταξη η οποία ακολουθήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία τη δεκαετία του 1980 από τον Σπύρο Κυπριανού, ο οποίο, να θυμίσω, είχε εκλεγεί στην εξουσία με την υποστήριξη του ΑΚΕΛ σε δύο περιπτώσεις. Δεν είναι η πολιτική της πρόταξης. Ο πρόεδρος λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γιατί μπορεί ο πρόεδρος να το λέει και γιατί δεν είναι αλλαγή στρατηγικής? Γιατί έχουμε διαπραγματευτεί εδώ και 26 μήνες. Δεν είναι. Ξέρετε τι ήταν προϋπόθεση από πλευράς Προέδρου? Προϋπόθεση ήταν το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου το 2014. Γιατί είχαμε απέναντι μας τον κύριο Έρωγλου, ο οποίος μιλούσε για λύση συνομοσπονδίας. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πολύ ορθά είπε: πριν ξεκινήσω να συζητήσω μαζί σας, πρέπει να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ο στόχος που επιδιώκουμε. Αυτή ήταν προϋπόθεση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολιτική πρόταξη. Είναι το αποτέλεσμα της κατάστασης όσο έχει διαμορφωθεί και αν πραγματικά επιθυμούμε επίλυση του Κυπριακού. Έχει γίνει μια διερευνητική συζήτηση για ημερομηνίες? Όχι, δεν έχει γίνει διάφορα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ευελπιστούμε να φτάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και ημερομηνίες, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Εάν φτάσουμε σε μια Γενέβη, είμαστε διατεθειμένοι να πάμε εκεί και να μην βγούμε από ένα δωμάτιο ώστε να τα συμφωνήσουμε? Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στη Γενέβη μέχρι να υπάρξει συνολική κατάληξη του Κυπριακού. Αυτή είναι η ετοιμότητα του Πρόεδρου, αυτό εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι γι' αυτό το λόγο που λέμε ότι το κεφάλαιο της ασφάλειας και εγγύσεων είναι εκείνο που θα ανοίξει την προοπτική για θετική κατάληξη. Διαφορετικά θα υπάρχουν συζητήσεις χωρίς τελικό αποτέλεσμα. Και τι θα πετύχουμε? Θα πετύχουμε να οδηγηθούμε σε ένα διέξοδο. Χωρίς να κινδυνολογήσουμε, αν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, πού πάμε, κύριε Χρυσοδουλίδη? Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων. Αλλά ξέρετε, η κρισιμότητα των στιγμών μας αναγκάζει να επικεντρωνόμαστε στην πρότασή μας. Δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Έχουμε δυσκολίες, είναι γεγονός. Οφείλω να το αναφέρω, το έχει αναφέρει και ο κύριος Σέιντε. Αλλά δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Προσπαθούμε με την πρόταση του Προέδρου να αποτρέψουμε ένα ενδεχόμενο. Αν έρθει, θα το διαχειριστούμε. Θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί. Πάμε Γενέβη και ο Ιούλιος είναι κοντά, η 13η Ιουλίου είναι κοντά. Τι γίνεται αν είμαστε εμείς στη Γενέβη και εδώ ξεκινά μια γεωτρήση? Καμία απολύτως σχέση. Η 13η Ιουλίου θα, ό,τι είναι σχεδιασμένο να γίνει από την εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, θα το πράξουν. Δεν σχετίζεται καθόλου με τη διαπραγματευτική διαδικασία και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχεδιασμοί για να υλοποιηθούν τη 13η Ιουλίου. Ξέρετε, δεν ξεκινούν την προηγούμενη. Χρειάζεται μια προεργασία αρκετών ημερών για να μπορούν να ξεκινήσουν και να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Για μας δεν σχετίζεται, για κάποιους άλλους σχετίζεται και μάλιστα άμεσα. Δεν είναι η Τουρκία που θα καθορίσει το παιχνίδι ή πώς θα κινηθούμε στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Ξέρετε κάτι? Όλοι αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι,
Πριν προβούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ξέρετε, διερευνούν αν υπάρχουν οι όποιες νομικές ή πολιτικές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες. Αν υπήρχαν τέτοιες, να είστε σίγουροι ότι δεν θα έρχονταν να επενδύσουν στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε καμία περίπτωση να μην εμπλεκόμαστε στην προσπάθεια της Τουρκίας, που επειδή σε επίπεδο ουσίας δεν έχει πετύχει να αποτρέψει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, προσπαθεί σε επικοινωνιακό επίπεδο να δημιουργήσει μια εικόνα αμφισβήτησης στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Δεν θα πρέπει να τους ακολουθήσουν. Η πρόκληση κόστους που λέει και η αντιπολίτευση και κυρίως ο ενδιάμεσος χώρος στην Τουρκία, ίσως να επικεντρώνεται και εκεί από πλευράς της κυβέρνησης, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι έχει αφορά να κάνει με τις τριμερίσεις και ίσως τις τριμερίσεις. Κοιτάξτε, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη και φέρνει αποτελέσματα. Ακούμε για στρατηγική κάποιους άλλους χώρους να μην τους αναφέρω, αλλά δεν ακούμε κάτι συγκεκριμένο. Και ξέρετε, δεν κάνει στρατηγική για το Κυπριακό με το να κάθεσαι στη Λευκοσία και να κάνεις δηλώσεις. Η στρατηγική αφορά περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μόνο έτσι χτίζει στρατηγική. Και η στρατηγική που ακολουθήθηκε φέρνει αποτελέσματα. Ξέρετε, δεν λύθηκε μέχρι στιγμής το Κυπριακό, αλλά πέστε μου πότε από το 1974 η ασφάλεια και εγγύσεις ήταν το κύριο θέμα στις διαπραγματεύσεις. Πότε πήγαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία. Πότε ανταλλάξαμε χάρτες, δεν μας ικανοποιούν, αλλά ανταλλάξαμε εντός συμφωνημένου πλαισίου. Ξέρετε, έχουμε πετύχει συγκλήσεις που αμφισβητούν, διεμβολίζουν, να το θέσω καλύτερα, ακόμα και τη μορφή και το περιεχόμενο αυτής της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας. Αυτά δεν τα πετύχαμε. Ήρθαν μέσα από πολύ συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά, επαναλαμβάνω, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, επειδή υπήρχε και το αξίδι στην Ιορδανία, αποδυναμώνει το ρόλο της Τουρκίας στις περιφερειακές Κοιτάξτε, στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που απουσιάζει από αυτές τις τριμερείς διεργασίες, για τις οποίες μπορώ να σας αναφέρω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν με όλα τα γειτονικά κράτη με πολύ συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένες ανακοινώσεις, και απουσιάζει από αυτό το διάλογο ακριβώς γιατί κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι μήνυμα προς την Τουρκία. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα. Αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε όλα αυτά, θα πρέπει να προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού. Όταν λέτε με όλα, έχουμε να αποκαλύψουμε κάτι για το Λίβανο, γιατί είναι το μόνο κομμάτι που λείπει από το puzzle. Να αναμένουμε την επίσκεψη του Προέδρου εκεί. Θα γίνει στις 11 με 14 Ιουνίου μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Να αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, είναι και η προεδρική συνόψη με προεκλογικό αγώνα να, ουσιαστικά να έχει αρχίσει. Κοιτάξτε, τι γίνεται εκεί, κύριε Χρυσοδουλίδη, θα επηρεάσει καθόλου την πορεία του Κυπριακού αυτό το πράγμα? Έχουμε ακόμη χρόνο για τις προεδρικές εκλογές. Ξέρετε, είναι το Φεβρουάριο του 2018. Υπάρχει ακόμη χρόνος. Έχω την, ξέρετε, με απόλυτο σεβασμό. Πρόεδρος Αναστασιάδης θα είναι υποψήφιος, κύριε Χρυσοδουλίδη. Κοιτάξτε, δεν έχει λάβει τελικές αποφάσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι κάτι που τον προβληματίζει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η άμεση. Γιατί τον προβληματίζει, κύριε Χρυσοδουλίδη? Γιατί υπάρχουν. Θεωρεί ότι έχει αποτύχει κάπου? Όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες τώρα. Τώρα έχουμε ενώπιον μας αυτή τη διαχείριση του Κυπριακού. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αν έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό, ενδεχομένως να επηρεάσει και το θέμα των προεδρικών εκλογών. Άρα εκεί επικεντρώνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι δεν είναι στο μυαλό του. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά δεν είναι εκεί που επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή. Απόλυτο σεβασμό σε όσους έχουν ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, σε όσους έχουν προεκλογικές ανησυχίες ή οτιδήποτε άλλο. Έχω την εντύπωση, μπορεί να είναι λαθασμένο, αλλά έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία δεν ευνοεί, αν θέλετε, μια προεκλογική εκστρατεία τόσο μακρά από τώρα να ξεκινούμε να μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές. Να διαχειριστούμε την κατάσταση που έχουμε, να δούμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό και υπάρχει χρόνο να δούμε και τις προεδρικές εκλογές. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έχει αποφασίσει ακόμη, εσείς είστε ένα πρόσωπο που, αν βγεις έξω στον κόσμο και μιλήσεις, εμείς που μιλάμε οι δημοσιογράφοι, είσαστε πολύ δημοφιλείς και αγαπητός στον κόσμο. Εσείς θα το σκεφτόσασταν, κύριε Χρυσοδουλή? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Δεν είναι κάτι που με προβληματίζει σε καμία απολύτως περίπτωση. Μάλιστα. Χρυσόφαρε. Κάτι να ρωτήσεις πριν από δεσμεύσεις? Είναι καλημέρα. Ένα τελευταίο έτσι υποερώτημα. Τι περιμένουμε στο εξής από τον κύριο Έντε, ανακεφαλαιώνοντας το Θεωρούμε άλλο. Ότι θα είναι πολύ θετικό να διευθετηθεί αμέσως συναντήσεις στην Τουρκία με την τουρκική ηγεσία, αν θέλετε, με τον κύκλο του Προέδρου Ερντογάν, έτσι ώστε να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Παράλληλα,
η πρόταση και η πρόσκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή είναι εκεί και αναμένουμε, ευελπιστούμε να έχουμε θετική απάντηση. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, κουράγιο, γιατί είναι δύσκολο το έργο σας και καλή επιτυχία. Σε όλους. Κουράγιο σε όλους. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυστοφόρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια είδηση που είναι δυσάρεστη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο ένα αγοράκι ηλικίας 7,5 χρόνων, το οποίο τραυματίστηκε χθες βράδυ σε ένα δυστύχημα στη Λάρνακα. Θα μας τα μεταφέρει η Κατερίνα Ιωάννου. Κατερίνα, σε χαιρετώ. Έχουμε κάποιο νεότερο για την υγεία του παιδιού, καταρχήν, και μετά να πάμε και στο πώς έγινε το περιστατικό για να μας ενημερώσεις. Καλό μεσημέρι, Τωμά, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση το μικρό αγοράκι. Να πούμε λίγο πώς, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το νέο περιστατικό. Ήταν λίγο μετά τις 7 χθες το βράδυ, όταν 29χρονος από την Ορνίδη οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Ορόκλινη με κατεύθυνση προς τη Βεγγέλια. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτύπησε με το αριστερό μέρος του αυτοκινήτου αγοράκι ηλικίας 7,5 χρόνων. Το παιδί, να πούμε ότι βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή να διασταυρώσει την λεωφόρο. Από τη σύγκρουση το αγοράκι τραυματίστηκε και αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αφού εξετάστηκε από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι έφερε ρίχνη ύπαιδος και κάταγμα σλίδας. Στη συνέχεια το αγοράκι, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Μακάριο νοσοκομείο, όπου αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Να πούμε ότι το αγοράκι, όπως έχω ήδη προαναφέρει στο Μάκη, κυρίες και κύριοι, προσπαθούσε να διασταυρώσει τον δρόμο μόνο του, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την υγεία του παιδιού. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει επεισόδιο που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι. Στις εικόνες καταγράφεται ένας άνδρας, κάθεται σε ένα αναπηρικό κάθισμα, περιτριγυρίζεται από αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν να τον μεταφέρουν πίσω στην κλούβα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι υπόδικος. Είναι 48 χρόνων και κρατείται στις κεντρικές φυλακές. Έγινε εκεί έτσι μία βαβούρα, θα το δείτε κι εσείς, έτσι θα δείτε ένα απόσπασμα και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπους αστυνομίας. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι υπόδικο για υποθέσεις κλοπών και κατοχή πυροβόλου όπλου και είχε μεταφερθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για την ακροαματική διαδικασία. Ένιωσε μια ζαλάδα, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έγινε αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Κύριε Αγγελίδη, καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ. Ναι, καλό μεσημέρι. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι όμως και κάτι το οποίο είναι, δεν φαίνεται τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως να υπάρχει υπέρμετρη βία. Δεν ξέρω, εσείς πώς το σχολιάζετε, κύριε Αγγελίδη. Είναι ενοχλητικό πάντως, μας ενοχλεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάξτε, δεν ενοχλεί, είναι ένα θέμα. Τώρα. Ναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί, γιατί φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, το έχουμε δει όλοι, και θα το σχολιάσω. Πρόκειται για πρόσωπο ηλικίας 48 χρόνων, το οποίο έχει απασχολήσει την αστυνομία με διάφορες υποθέσεις στο παρελθόν και είναι γνωστός. Ήταν υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, μεταφέρθηκε χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για υπόθεση που τον αφορούσε. Είχε νιώσει αδιαθεσία, είχε μεταφερθεί αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τους γιατρούς μέχρι τα 3:30 το απόγευμα. Κύριε Αγγελίδη, με συγχωρείτε, τον είδαν οι γιατροί, τον εξέτασαν. Τον εξέτασαν μέχρι τις 3:30 το απόγευμα και προφανώς δεν ήθελε να αναχωρήσει επειδή αντιδρούσε και ζήτησε επιπρόσθετες ιατρικές εξετάσεις. Και είχαν γίνει και επιπρόσθετες άλλες εξετάσεις χωρίς να διαπιστωθεί οτιδήποτε. Είχε δοθεί εξιτήριο
από τη στιγμή που δεν θα χρειαζόταν να παραμείνει για θεραπεία ή για οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως η αστυνομία και τα μέλη της αστυνομίας θα έπρεπε να ενεργήσουν μέσα στα πλαίσια τα σωστά, έτσι ώστε να μεταφερθεί πίσω στις κεντρικές φυλακές. Μάλιστα. Εκεί βρίσκουν τα μέλη της οικογένειας του και βιντεογραφούσαν από πριν το όλο ιστορικό. Και βεβαίως, αφού τοποθετήθηκε στο αστυνομικό όχημα, θα μεταφερόταν και μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές. Δύο διευκρινήσεις, κύριε Αγγελίδη, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Δύο διευκρινήσεις που μας έχουν προκύψει από αυτό που μας είπατε. Πρώτον, κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Είναι ανάπηρο το άτομο ή δεν είναι, γιατί έχει ακουστεί ότι έχει αναπηρία? Όχι, δεν είναι ανάπηρος και μάλιστα εκείνο το οποίο θα έλεγα τώρα, απευθυνόμενος προς το λοχεία που βρισκόταν εκεί υπεύθυνος, όταν μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, είπε τα εξής: αφήστε με να περπατήσω και ό,τι ήθελα να κάνω το έκαμα. Μάλιστα. Και τα μηνύματα δικά σας. Αυτό με έσωσε, απαντάει και το δεύτερο με ερώτημα. Λέτε ότι τα συγγενείς ήταν εκεί και βιντεογραφούσαν από πριν. Δηλαδή η αστυνομία θεωρεί ότι ήταν σκηνοθετημένο το περιστατικό. Προφανώς είδα σχεδόν διμένο το επεισόδιο βεβαίως και στα πλαίσια διαρεύνησης της υπόθεσης, γιατί είχε ρίξει και νερό εναντίον των επικαθήκων τη λοχεία που διερευνά την υπόθεση, θα εξεταστεί κατά πόσο προκύπτει οποιοδήποτε αδικήματα σε σχέση με τη βιντεογράφηση. Όμως, για να κλείσω και να είμαστε και αντικειμενικοί, χθες το βράδυ η κόρη του συγκεκριμένου προσώπου, μια φίλη της που βρισκόταν εκεί στο μέρος, είχαν μεταβεί στον αστυνομικό σταθμό πολεμιδιών και είχαν παραπονηθεί, ισχυριστεί καλύτερα, ότι είχαν χτυπηθεί από μέλη της αστυνομίας. Πέραν τούτου, παρόλο που είναι ισχυρισμός από πλευράς της αστυνομίας, λήφθηκαν οι καταθέσεις και θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται και ετοιμάζεται έκθεση σήμερα για να έρθει στο αρχηγείο της αστυνομίας. Μάλιστα. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Υπάρχει εδώ και καιρό, η αλήθεια είναι, σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα φαινόμενο το οποίο είναι άκρος ανησυχητικό. Είναι αυτό το θέμα με το παιχνίδι Μπλε Φάλαινα, παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, που οδηγεί σε ακραία πράγματα. Ποια είναι η θέση της αστυνομίας? Εσείς έχετε δεχτεί καταγγελίες? Όντως υπήρχε προβληματισμός για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πέραν τούτου, χθες έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι η πληροφόρηση που έχω πάρει από το αρμόδιο γραφείο, τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν υπήρχε οποιαδήποτε καταγγελία. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθείτε. Είναι σε ετοιμότητα το συγκεκριμένο γραφείο. Αντιλαμβάνεστε, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρουμε λεπτομέρειες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Όμως, εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν της παρακολούθησης, έχει σημασία από πλευράς της αστυνομίας σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και βρίσκεται και το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με άλλες υπηρεσίες. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι το θέμα των γονιών. Λόγω του ότι πρόκειται για παιχνίδι, όπως ακούεται και όπως γράφεται στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ θα πρέπει οι γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εκεί που θα παρατηρήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά, οτιδήποτε άλλο στη συμπεριφορά των παιδιών τους ή ακόμα η συνεχής παρακολούθηση του διαδικτύου και οτιδήποτε άλλο προκύπτει το οποίο να αλλάζει γενικά το παιδί και να υπάρχει προβληματισμός, θα πρέπει έγκαιρα, και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας, να έρθουν σε επαφή με το σχολείο και να αναφέρουν το περιστατικό στην αστυνομία, είτε στο συγκεκριμένο γραφείο ή ακόμα στην αστυνομική διεύθυνση όπου διαμένουν, στην επαρχία όπου μένουν, έτσι ώστε να το γνωρίζουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε, αν είναι δυνατόν, ξεκάθαρη εικόνα περί τίνος πρόκειται. Χρειάζεται πολύ προσοχή και χρειάζεται εγρήγορση από όλους και βεβαίως από τους γονείς, από το σπίτι ουσιαστικά πρώτα, γιατί χωρίς να εισέλθω στις λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται αρκετή παρακολούθηση. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, κύριε Αγγελίδη, μια και σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Χθες είδαμε και μια εκδήλωση έτσι για τη μικρή Μαρία Ελένη. Πού είμαστε εκεί, κύριε Αγγελίδη, πού βρίσκονται οι έρευνες? Οι έρευνες είναι, καταρχήν, υπόθεση διερευνάται, γίνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει, καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες και βεβαίως και πληροφορίες και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και βεβαίως. Παρόλο που έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον χρόνο που έχει καταγγελθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, αν οποιοδήποτε έστω και σήμερα, και έχουν αναρτηθεί και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που διαπιστώσει κάτι, αμέσως να ενημερώσει την αστυνομία στο 1460 για να το επιληφθούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Λοιπόν, να πάμε στη Λεμεσό τώρα και στην Έρικα Καβάζη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Έρικα, έχουμε σύλληψη του φερόμενου οδηγού του αυτοκινήτου, εκείνου του περιστατικού που είδαμε και μας έχει σοκάρει όλους. Μιλάμε φυσικά για τον οδηγό που οδήγησε το αυτοκίνητο του και χτύπησε οπαδό, ενδεχομένως και οπαδούς της ΑΕΛ. Ακριβώς, κυρίες και κύριοι, από χθες βράδυ
η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 39χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τον οπαδό της ΑΕΛ. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε τη μεσήμερη κράτησή του. Κατά την, ο 39χρονος, σύμφωνα και με την αστυνομία, ανέφερε ότι οδήγησε το όχημά του κατά τον πεζό, κατά τον πεζόν και χτύπησε τον 24χρονο οπαδό της ΑΕΛ, αφού προσπαθούσε να αποφύγει τον πετροβολισμό που, που είχε και ο ίδιος υποστεί. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, όντως στο αυτοκίνητο του υπάρχουν ζημιές από πέτρες και ο ίδιος, όπως ανέφερε, είχε δεχθεί μία πέτρα στο στήθος ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το δικαστήριο, ωστόσο, διέταξε την κράτησή του για 5 ημέρες στο ΜΑΠ. Τώρα να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Ένας 35χρονος Σέρβος φέρεται ότι βρήκε τον εύκολο τρόπο να αποσπά χρήματα διαπράττοντας ληστείες. Η πρώτη διαπράχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε Περίπτερο στη Λεμεσό, ενώ χθες στην προσπάθειά του να ληστέψει ακόμη ένα περίπτερο στην Λεμεσό, κατά την έξοδο του από το υποστατικό έπεσε πάνω σε πολίτη, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και στη συνέχεια τα μέλη της αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο να του περάσουν χειροπέδες. Ο 35χρονος Σέρβος Θωμά, να πούμε ότι οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών. Θωμά. Μάλιστα. Έργα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο τρομοκρατικό του Μάντσεστερ, κυρίες και κύριοι. Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρμόδιων Βρετανικών αρχών για το τρομοκρατικό χτύπημα στην πόλη. Την ίδια ώρα, το επίπεδο της κατάστασης ασφάλειας στη Βρετανία εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμο, με δυνάμεις του στρατού να έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από πιθανούς στόχους. Για τις Βρετανικές αρχές, κερδίζει έδαφος το σενάριο ότι ο βομβιστής του Μάντσεστερ δεν έδρασε μόνος από την αρχή ως το τέλος, αλλά είχε την υποστήριξη ενός ευρύτερου τρομοκρατικού δικτύου και οι έρευνες τρέφονται στο να εντοπιστούν τα άτομα που σχετίζονται με την επίθεση. Μάλιστα, προειδοποιούν για το ενδεχόμενο συνεργοί του Σαλμάν Αμπέντι να έχουν διαφύγει τη σύλληψη, έχοντας στη διάθεσή τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 συλλήψεις υπόπτων, με 8 από αυτούς να κρατούνται και να ανακρίνονται, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα αφήθησαν ελεύθεροι, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων θρηνούν τώρα για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Δύο μητέρες που περίμεναν μαζί τα παιδιά τους βρήκαν τραγικό θάνατο. Συγκλονίζει και η ιστορία μιας 15χρονης, η οποία βρήκε την τελευταία στιγμή εισιτήριο για τη συναυλία, στην οποία έχασε τελικά τη ζωή της. Η 15χρονη Ολίβια τραγουδά το αγαπημένο της τραγούδι. Ονειρευόταν να γίνει δασκάλα μουσικής. Σκοτώθηκε στο μακελιό στο Μάντσεστερ. Η μητέρα της ξεσπά. Ariana to come on and she was so happy and she thanked me and said she loved me and that was the last I heard from her. Ο πατριός της μιλά με συγκινητικά λόγια για την Ολίβια. Devastated us. Ollie was a bubbly, stunning young lady who loved to wind people up. On the other hand, loved to love people. Οι δυο τους αγκαλιάζονται σφιχτά σε αγρυπνία στο Μάντσεστερ. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν ποτέ την Ολίβια. As a family, we're united, we're standing strong. I ask our friends, strangers, relatives to do the same. Please stay together. Don't let this be any of us, please. Don't let my daughter be a victim. Η 32χρονη Κέλλη Μπρούστερ είχε πάει με την αδερφή της και τη μικρή ανιψιά της στη συναυλία. Την ώρα της έκρηξης η γυναίκα αγκάλιασε το παιδί και δέχτηκε εκείνη στο κορμί της τα θραύσματα, θυσιάζοντας τη ζωή της για να σώσει την ανιψιά της. Ο 29χρονος Μάρτιν Χέτ θα πετούσε σήμερα για την Αμερική για δίμηνες διακοπές. Έχασε άδικα τη ζωή του στο μακελιό. Ένα ζευγάρι Πολωνών, η 40χρονη Αγγέλικα και ο 42χρονος Μάρσιν, πήγαν στο Μάντσεστερ Αρίνα για να πάρουν τα παιδιά τους από τη συναυλία. Σκοτώθηκαν όταν η βόμβα εξεράγει. Λίγο πριν έβγαζαν αυτή τη selfie φωτογραφία στο κέντρο της πόλης, ποζάροντας χαμογελαστή. Οι δύο κόρες τους σώθηκαν, αλλά μένουν ορφανές. Δύο ακόμη μητέρες και φίλες, η 44χρονη Άλισον Χόουι και η 43χρονη Λίζα Λις, που περίμεναν έξω από το Μάντσεστερ Αρίνα τα παιδιά τους, έχασαν τη ζωή τους. Last night the news broke out from the family that, you know, she passed away. And this is so sad.
χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Albert Square στο Manchester. Ανάβουν κεράκια, αφήνουν μηνύματα και λουλούδια. Ο Ζωζέ Μουρίνιο και οι παίκτες της Manchester United αφιερώνουν την κατάκτηση του Europa League στα θύματα της επίθεσης. Για πρώτη φορά υιοθετείται σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την νεολαία, η οποία μάλιστα σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους νέους. Μαζί μας ο κύριος Μενέλαος Μενελάου, εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Γεια σας, κύριε Μενελάου. Καλό μεσημέρι. Πριν να πάμε στο στρατηγική καθ' αυτή, θα ήθελα να σχολιάσετε και το Manchester λίγο, αλλά και αυτό που είδαμε το προηγούμενο. Mm-hmm. Χρειάζεται στρατηγική για την νεολαία, κύριε Μενελάου, για να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Ένας νεαρός άνθρωπος να χτυπάει και με το αυτοκίνητο άλλους νεαρούς, γιατί έχουν διαφορετικές ομάδες. Με αυτό τι μπορεί να γίνει? Είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν πρέπει να λέμε ότι πλέον μας συγκλονίζει, διότι είναι κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Και κάτι που επαναλαμβάνεται πλέον πάβει να είναι έκπληξη ή πρέπει πλέον κάτι να γίνει. Εκφράζω το συγκλονισμό μου όμως για το συμβάν στο Μάντσεστερ, τη θλίψη μας για όλα τα παιδιά που χάνονται, για όλους τους ανθρώπους φυσικά που χάνονται σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Είναι και αυτά θύματα πολέμου. Οπότε αυτό που έχω να πω ειδικά για το Μάντσεστερ είναι την απέραντη θλίψη σαν οργανισμός. Ναι, και σας ρωτάω γιατί έγινε από νεαρούς για νεαρούς. Δηλαδή έχει να κάνει πλέον και με νεαρότερες ηλικίες, όχι από αυτούς που προκαλούν και ενισχύουν τους πολέμους. Είναι μια πάσα, αν θέλετε, για τη στρατηγική. Mm-hmm. Ένας από τους τομείς με τους οποίους καλείται να ασχοληθεί η στρατηγική με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις είναι και αυτόν της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Δηλαδή, βλέπουμε άτομα τα οποία ζουν κοντά στο περιθώριο, κατά από το όριο της φτώχειας, μέσα στην ανεργία. Οι νέοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία σίγουρα επιβαρύνουν και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, τους οθούν ίσως σε πιο ακραίες καταστάσεις, μπορούν πιο εύκολα να παρασυρθούν, αν θέλετε, από τη μάζα ή των όχλων. Οπότε η στρατηγική λαμβάνει το υπόψη. Βλέπετε να συμβαίνει και στην Κύπρο αυτό? Σίγουρα δεν συμβαίνει. Όχι σε τέτοια επίπεδα. Δεν συμβαίνει σε τέτοια επίπεδα, όμως νομίζω όλοι γνωρίζουμε. Στο περίπεδο του χολιγανισμού όμως συμβαίνει. Ναι. Η περιθωριοποίηση οδηγεί σε όχλο. Η περιθωριοποίηση, η εγκαιτοποίηση, αν θέλετε, ο παραμελισμός, ο παραγωνισμός κάποιων ομάδων, σίγουρα οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Είναι μέσα στη στρατηγική αυτό. Είναι σαν τομέας δράσης η ενσωμάτωση και η λήψη μέτρων, τα οποία θα απαμπλύνουν προβλήματα που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές, είναι μέσα στη στρατηγική, φυσικά. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Αυτή η στρατηγική, η εθνική στρατηγική για την νεολαία, σε πόσους αξονες κινείται και ποια είναι τα κύρια σημεία που μπορείτε να μας πείτε? Mm-hmm. Δηλαδή, ποια θεωρείτε εσείς? Γιατί φαντάζομαι μπορεί να είναι πολλά. Πρέπει mm-hmm. να είναι 8, αν δεν κάνω λάθος, 8 ή αξονες. Κινείται σε 8 αξονες, οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι 8 αξονες και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την νεολαία. Οπότε, αν και εμείς ακολουθούμε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την νεολαία σε αυτούς τους 8 τομείς, οι οποίοι καθημερινά επηρεάζουν τη ζωή των νέων ανθρώπων. Προσαρμοσμένοι στα δικά μας δεδομένα, φαντάζομαι. Φυσικά, σαν τίτλοι, αν θέλετε, σαν επικεφαλίδες, ναι, είναι ήδη σε πανευρωπαϊκών επίπεδων. Αλλά η κάθε εθνική αρχή, καλή ώρα, οργανισμός νεολαίας στην Κύπρο, ο οποίος συντονίζει αυτή την προσπάθεια, η οποία πρέπει να πούμε είναι μια ομαδική προσπάθεια, πολύμηνη, συνέβαλαν όλες οι κρατικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με θέματα νεολαίας, οι ήδη οι νέοι. Δηλαδή, η στρατηγική θέτει στο προσκήνιο πλέον τους νέους, διότι η στρατηγική αυτή δεν είναι από πάνω προς τα κάτω, είναι μια συνεργασία. Συμμετείχαν πάνω από 3.000 νέοι σε διαβουλεύσεις, σε εθνικές συνόδους, σε τοπικές διαβουλεύσεις, στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο. Οπότε, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής πολύμηνης δουλειάς. Οι 8 τομείς τώρα στους οποίους επικεντρώνεται η πολιτική είναι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα. Αυτό συνδέεται φυσικά και με το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία μας, που είναι η ανεργία. Είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Είναι η κοινωνική ενσωμάτωση που έχω ήδη αναφέρει. Η συμμετοχή. Αναφέρομαι στη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες, για παράδειγμα. Ο εθελοντισμός. Η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η υγεία και η ευεξία και οι νέοι και ο κόσμος. Οπότε είναι μια ολιστική προσέγγιση σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν, όπως είπα και πριν, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των νέων μας. Και επίσης μέσα από τη στρατηγική καθορίζεται και το όραμα. Πλέον όλοι κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Το όραμα είναι να δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες και την ενδυνάμωση που χρειάζονται όλοι οι νέοι της Κύπρου για να φτάσει ο καθένας ξεχωριστά στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, προς όφελος προφανώς και του ιδίου, αλλά και της κοινωνίας ως σύνολο. Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί. Έχετε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθεί πιστά? Mm-hmm. Να σας εξηγήσω γιατί. Η γενιά η δική μου, mm-hmm. Είχαμε κληθεί να σχηματίσουμε
τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε πάει και στο εξωτερικό και από την Κύπρο. Πολλά άτομα είχαμε πάει στη Δανία, τότε θυμάμαι, και είχαμε πει ως νέοι πώς θέλουμε να είναι η Ευρώπη του μέλλοντος. Mm-hmm. Σας διαβεβαιώ ότι τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη γενιά τη δική μου, που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από εσάς, mm-hmm. ότι να βλέπετε σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι υπάρχει μια απαξίωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό. Σε αυτό το θέμα, έχετε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα εφαρμοστεί mm-hmm. αυτή η στρατηγική? Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις, αλλά έχουμε λάβει και τα μέτρα μας, ώστε να δημιουργήσουμε τον μηχανισμό εφαρμογής και παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής. Αυτός ο μηχανισμός υλοποίησης αποτελείται από μια διπηρεσιακή ομάδα, δηλαδή κρατικών λειτουργών και άλλων οργανισμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να συντονίσουν αυτή την προσπάθεια. Διότι η καινοτομία έγκυται και στο γεγονός ότι τώρα πλέον θα δρούμε συντονισμένα όλα τα υπουργεία μεταξύ τους. Αυτό θα οδηγήσει σε συνέργειες, σε εξοικονόμηση πόρων, σε αποφυγή επικαλύψεων, σε αποφυγή κενών που υπήρχαν στο θέμα τα νεολαίας, προσέλκυση νέων πόρων, οπότε και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων. Άρα υπάρχει θεσμοθετημένα πλέον αυτή η διπηρεσιακή ομάδα, η οποία θα δρά υπό το συντονισμό και του ΟΝΕΚ. Και επίσης θεσμοθετημένα πλέον η συμμετοχή των ίδιων των νέων. Όπως έχω πει, έχουν συμβάλει στην χάραξη της πολιτικής. Είναι όμως πλέον μέσα από τη στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε και ανακοινώνεται πλέον, συμμέτοχοι και στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Θα έχουμε ετήσιες εκθέσεις προόδου κάθε τέλος του χρόνου, οι οποίοι θα υποβάλλονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε ακριβώς να παρακολουθούμε την υλοποίηση και ήδη οι νέοι να παρακολουθούν πώς προωθείται η υλοποίηση της στρατηγικής για την οποία υποτίθεται ότι τώρα δεσμευόμαστε όλοι δημοσίως ότι θα υλοποιήσουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η στρατηγική έχει 6 χρόνια βάθος. Έχει βάθος 6 χρόνια. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτά. Που ίσως να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μπορέσουν και οι νέοι που συμμετείχαν, μας μιλήσατε για 3.000 άτομα, να δουν ότι αυτά που είπαμε και αυτά που συγηθήκαμε και αυτά που μας είπαν ότι πρέπει να πούμε για να γίνει στρατηγική. Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα? Πώς βλέπετε, ένα απτό αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη. Άμεσα, δηλαδή από τον ερχόμενο μήνα, τον Ιούνιο, ενεργοποιείται η ομάδα, η διαϊπηρεσιακή, η οποία θα καταγράψει κάτω τα σχέδια δράσης. Τα σχέδια δράσης, μιλούμε για συγκεκριμένα προγράμματα με συγκεκριμένους στόχους. Συγκεκριμένους δείχτες απόδοσης, προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα. Αυτό το σχέδιο δράσης θα είναι έτοιμο το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου. Και θα περιλαμβάνει και υφιστάμενα προγράμματα, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στα διάφορα υπουργεία. Άρα, λέω ότι οι νέοι μας θα μπορούν άμεσα τους επόμενους μήνες να ενημερωθούν για προγράμματα που θα είναι στη διάθεσή τους και θα αντιμετωπίζουν αυτούς τους 8 τομείς. Αλλά είναι μια συνέχεια η οποία δεν έχει τέλος. Δηλαδή, ξεκινάμε ένα ταξίδι χωρίς τέλος ουσιαστικά. Σας βλέπω ότι το πιστεύετε, το υποστηρίζετε και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Έχετε 30 δευτερόλεπτα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κάτι που παρέλειψα να σας ρωτήσω. Έχετε 30 δευτερόλεπτα και ένα καταληκτικό σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι τα επόμενα βήματα. Ακριβώς αυτό που έχουμε εντονίσει και αμέσως τώρα. Την ερχόμενη εβδομάδα στο Προεδρικό Μέγαρο, το Προεδρικό Μέγαρο ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες τους νέους. Θα έχουμε σχεδόν 600 νέους στο Προεδρικό να ακούσουν τη στρατηγική. Να δεσμευτούμε ενώπιον και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Πρόεδρος να δεσμευτεί ενώπιον των νέων για την υλοποίηση αυτής. Και αμέσως ξεκινάμε δουλειά. Μέχρι τέλος του χρόνου θα ανακοινώσουμε το πρώτο τριετές σχέδιο δράσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον Νεκτάριο του Μαρκέτο. Ο Νεκτάριος του Μαρκέτο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς επαναπατρίζουν τα λείψανα των 17 πεσόντων της ΕΛΔΙΚ. Νεκτάρια, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ και εγώ, Θωμά, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήδη βρισκόμαστε εδώ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου περιμένουμε να μας μεταφέρουν κοντά στο ΣΕΑ 130, όπου η Κύπρος, να πούμε, Θωμά, αποτείει σήμερα φόρο τιμής και λέει το ίδιο το χέρι στους περισσότερους αγνοούμενους στρατιώτες της ελληνικής δύναμης Κύπρου, οι οποίοι έπεσαν υπερβομών και στιών προασπιζόμενοι στην τουρκική κατά τουρκική εισβολή του 1904, την ανεξαρτησία και εδαφική κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άνδρες της ΕΛΔΙΚ και της Εθνικής Ουράς θα μεταφέρουν τις λειψανοθήκες στο παγκόσμιο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ήδη μεταφερθεί. Και ο μεταφραγικός C-130 της ελληνικής απολεμικής αεροπορίας θα φτάσουν στην Αθήνα και θα ταχθούν στη γενέτειρα ή στον τόπο διαμονής τους. Μάλιστα, να σου πω, Νεκτάριο, ότι εμείς βλέπουμε πλάνα από το Τρισάγιο που έγινε νωρίτερα. Μπορείς να μας μεταφέρεις εκεί τι έγινε, σε παρακαλώ. Να πούμε ότι ενώπιον των λειψάνων των γενναίων μαχητών πραγματοποιήθηκε το πρωί δέηση των ιερών ναών του Θεού Σοφίας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, στην οποία ήταν παρόντες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Πάνος Καμένος. Έχουμε μάλιστα και σχετικές δηλώσεις από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Νεκτάρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τις δηλώσεις να τις δούμε. Πάμε να τις δούμε. Η κυβέρνηση και ο συντηρητικός
εκφράζουμε την γνωμοσύνη μας προς τις οικογένειες των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους βασίζοντας την καταπληκτική αγκαιρεότητα για την εξαρτησία της κυβερνής δημοκρατίας, που μας δίνουν σήμερα το δικαίωμα να διαπραγματευόμαστε για την απαλλαγή από την καταπληκτική. Θα σας υποδεχτούμε όπως οφείλαμε να σας υποδεχτούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας προς εσάς ένα μπορώ, ένα μεγάλο συγγνώμη για όλα αυτά τα χρόνια που περάσατε. Ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί κάποιοι πιστέψαν ότι στο όνομα των καλών σχέσεων θα έπρεπε η θυσία σας να αποσιωπηθεί όταν τα κτίνη από την απέναντι πλευρά δολοφονούσαν χωρίς να σέβονται ούτε κάτι σε αυτές του πολέμου που αυτό συνεχίζουν να κάνουν και σήμερα. Δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2016 της Κεντρικής Τράπεζας. Είχαμε την παρακολουθεί η Κωνσταντίνα Νεοφίτου και θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, γεια σου, σε ακούμε. Καλό μας μεριθωμά, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την Χριστάλα Γιωργάκη, το 2016 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά τόσο για τις τράπεζες αλλά και για την οικονομία στο σύνολό της, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια αλλά και την ρευστότητά τους, κάτι που τόνωσε κατά συνέπεια και την εμπιστοσύνη των πελατών. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Χριστάλα Γιωργάκη τόνισε πως ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος και ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, δηλώνοντας πως τα κυπριακά ομόλογα βρίσκονται ακόμα σε μη επενδυτική βαθμίδα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η κυρία Γιωργάκη τα χαρακτήρισε σαν απειλή που δημιουργήθηκε λόγω των κακών πρακτικών του παρελθόντος, τονίζοντας πως η μείωσή τους σε διαχειρίσιμα επίπεδα αποτελεί και προταστικό στόχο. Δήλωσε πως την βασική ευθύνη για λύση του προβλήματος έχουν οι ίδιες οι τράπεζες, ωστόσο η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει την τράπεζα, στους θέτει κάποιους στόχους ανά τρίμηνο, κάποια εποπτικά μέτρα αλλά και εισηγήσεις. Παράλληλα, πως είναι ένα πρόβλημα που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμη, αφού με δεδομένη την ανάπτυξη που καταγράφεται, το πρόβλημα θα λυθεί σε περίπου 8 με 10 χρόνια. Τέλος, το Μάικ Ιστάλα Γιορτάκη δήλωσε πως μια χώρα χωρίς υγιείς τράπεζες δεν μπορεί να έχει υγιή οικονομία, γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στις τράπεζες, ούτως ώστε να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Γι' αυτό και η ίδια η Κεντρική Τράπεζα επεξεργάζεται κάποιες τροποποιήσεις και φυστάμενα νομοσχέδια, ούτως ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες προς αυτή την κατεύθυνση. Φωμά. Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Επιτροπή Υγείας άρχισε χθες, κυρίες και κύριοι, η κατάρθρωση συζήτηση των νομοσχεδίων για το ΓΕΣΥ. Προτινόμενος τροπολογίας από κόμματα έφεραν την αντίδραση του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος προειδοποιεί ότι αν η αντιπολίτευση περάσει πρόνοιες που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, τότε θα παραιτηθεί από Υπουργός Υγείας. Νέο εμπόδιο προέκυψε στο δρόμο του ΓΕΣΥ. Η ανατροπή σχετίζεται με το νομοσχέδιο της αυτονόμησης, όπου περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΓΕΣΥ και για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη, το κράτος θα καλύπτει τυχόν ελλείμματα που θα παρουσιάζει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων. Ο Υπουργός Υγείας κατά τη συνεδρίαση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο δεν αποτελεί εισήγηση του Υπουργείου και δεν έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέλη της Επιτροπής Υγείας, τα οποία ζήτησαν διακοπή της συνεδρίασης, ώστε να διαβουλευθούμε τον Υπουργό για τη συγκεκριμένη πρόνοια. Εκφράστηκαν παράλληλα ανησυχίες για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του δημόσιου τομέα υγείας, σε περίπτωση που δεν παραχωρηθεί αυτή η κάλυψη. Πρόκειται για επαναχώρηση της κυβέρνησης, καταγγέλει το ΑΚΕΛ, καλώντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει την ευθύνη. Γίνεται μια ακόμα προσπάθεια ανατροπής με τους ίδιους γνωστούς πρωταγωνιστές. Θέλω με αυτήν την ευκαιρία να καλέσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος αναλάβει την ευθύνη και προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών που έχουμε συμφωνήσει εδώ και πολύ καιρό. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης προειδοποίησε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για παραίτηση του σε περίπτωση που κληθεί να στηρίξει και να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν πιστεύει. Εάν η αντιπολίτευση επιχειρήσει να περάσει τροπολογίες
που αλλάζουν τη φιλοσοφία της αυτονόμησης και του ηγεσί, δεν θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτή τη μεταρρύθμιση και θα παραιτηθώ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα τα κόμματα παρουσίασαν εισηγήσεις για αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν τα εργασιακά θέματα, κατά την κατάρθρο συζήτηση των κανονισμών που άρχισε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας. Συγκεκριμένα, εισηγήσεις αφορούσαν τόσο στο κομμάτι των προσλήψεων, όσο και στα θέματα του καθορισμού της αμοιβής και των προσόντων του προσωπικού. Την αφαίρεση προνοιών που ορίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο νέο αυτονομημένο οργανισμό θα προσλαμβάνονται στη βάση συμβολέων, ζήτησε το ΑΚΕΛ με τον Υπουργό Υγείας να τις απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι καταργούν τον αυτονομημένο οργανισμό και ότι πλήττουν την όλη μεταρρύθμιση. Υπήρξαν βεβαίως και εισηγήσεις μας, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές, στις οποίες όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα επιμένουμε, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στο Κοινοβούλιο. Καθησυχαστικός παρουσιάστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Κώστας Κωνσταντίνου, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες για να οδηγηθούν τα νομοσχέδια σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Οριστικά και αμετάκλητα θα υπάρξει η κατάληξη την ερχόμενη Πέμπτη και θα προχωρήσουμε με την διαδικασία πλέον η οποία οδηγεί ενώπιον της Ολομέλειας για την ψήφιση των νομοσχεδίων. Η Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Πέμπτη. Ώρα για τα αθλητικά, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο Μάρκος Κορέλης. Μάρκος, σε χαιρετώ και σε ακούμε. Σε χαιρετώ, Θωμά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακό παρόν έδωσε ο κόσμος του Απόλλωνα στη χθεσινή φιέστα της ομάδας για την κατάκτηση του κυπέλου, στην οποία ανακοινώθηκε η παραμονή του αμυντικού Ρομπέρτς. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τις επαφές με υποψήφιους προπονητές, με τον Ολλανδό Μάριο Μπέι να εξετάζεται, ενώ η ΑΕΛ ανανέωσε τη συνεργασία της με τους Αερόσα και Σαβανέ. Εντυπωσιακή υποδοχή έκαναν οι οπαδοί του Απόλλωνα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Κατά τη χθεσινή φιέστα των κυπελούχων, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στους δρόμους της Λεμεσού για να γιορτάσει την κατάκτηση του ένατου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε φυσικά ο προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή, ο οποίος αποθεώθηκε από τους απολωνίστες. Αξιοσημείωτα της βραδιάς, η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου της ομάδας Φανούριο Κωνσταντίνου πως ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα Βαλεντίν Ρομπέρτς θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο σύλλογο. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού στις 13 Ιουλίου θα δώσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και συνεπώς σύντομα πρέπει να ολοκληρωθεί ο μετεγραφικός σχεδιασμός. Γκιέ, Σεμέδο, Γκόμες, Μπάρμπαρο και Πεντόγια μάλλον αποχωρούν, ενώ θα γίνει προσπάθεια για να παραμείνουν στην ομάδα η Μάκλιτσα και Πίεχ. Ως γνωστόν, οι Ζελάγια και Χατζηβασίλης μετακομίζουν στους Γαλάζιους. Το συντομότερο δυνατόν θέλουν να βρουν νέο προπονητή στο ΑΠΟΕΛ. Έγινε συνάντηση με τον Σέρβο πρώην τεχνικό της Ομόνιας, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, όμως δύσκολα θα προκύψει συμφωνία. Η περίπτωση του Λουτσέσκου της Ξάνθης παραμένει στο προσκήνιο, ενώ εξετάζεται επίσης και ο Ολλανδός Μάριο Μπέιν. Το ΑΠΟΕΛ θα δώσει τον πρώτο του επίσημο αγώνα στις 11 ή 12 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και οι θύνοντες του συλλόγου θέλουν άμεσα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Τόμας Κρίστιανσεν. Κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24 ώρα. Κάτοικοι Λεμεσού για άλλα δύο χρόνια η Μάρκο Αερόσα και η Αλή Σαβανέ. Αμφότεροι ποδοσφαιριστές ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ΑΕΛ και παραμένουν στο σύλλογο. Ο Ντόσα Τζούνιορ συνεχίζει την αποθεραπεία του και όπως ενημέρωσε τον προπονητή Μπρούνο Μπαλταζάρ, μέσα Ιουνίου θα είναι έτοιμος για να προπονηθεί. Ο Γιάννης Μαύρου έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πριν σας αποχαιρετήσουμε να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση για τον καιρό. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Η επόμενη ενημέρωση από τον Α γύρω στις 6 και 10. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια να έχετε.